Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Πέμπου! Έλα, τι θες πέμπου. Πόσο βλάκας είσαι! Η ερωτήση είναι της Δευτέρας και της Πέμπτης Δημοτικού, ένα έλεος. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είναι εκεί? Κατερίνα. Ποιο παιχνίδι έχει άλογα, βασιλιά και πύργο? Δευκάκι. Βεβαίως. Με τι ισούνται τα 1000 εκατομμύρια? Πώς θα μου πεις? Έχουμε 1000 εκατομμύρια. Πώς το λέμε αλλιώς? 100.000. Όχι, όχι. Ένα εκατομμύριο. Όχι, αφού σου λέω 1000, τι μου λες ένα? 1000 εκατομμύρια. Καλημέρα. Ποιος είναι εκεί? Ο Ροδόλφος. Ο Ροδόλφος. Καλέ, τι ωραίο όνομα. Με τι ισούνται τα 1000 εκατομμύρια, αγαπητέ? Με 1 δισεκατομμύριο. Βεβαίως. Τι είναι ο Κοντορεβιθούλης, τι ήτανε? Κινούμενο σχέδιο. Όχι, δεν είναι κινούμενο σχέδιο. Κινούμενο σχέδιο. Το Μικι Μάους και τα αυτά και η Πέπα. Ο Κοντορεβιθούλης, τι ήτανε? Ρεβίθι. Ρεβίθι. Έλεγε τόσο εύκολο. Ναι. Αποστόλη. Απόστολε, τι ήταν ο Κοντορεβιθούλης? Παραμυθάκι. Παραμυθάκι. Παραμύ. Βεβαίως. Μπράβο. Ιωάννα, εσύ. Ναι. Καλημέρα. Τι κάνεις? 95,2 άνθρες DJ. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Χαχαχαχαχα. Ο Δημήτρης με πήρε, μου λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στην Ιωάννα και να της πεις να βάλει τα γλυκά στο ψυγείο γιατί χαλάνε. Τι γλυκά είναι, ποιος τα έφερε, πες μου. Θα τα βάλουμε στο ψυγείο, εντάξει. Τι απ' έξω. Τι γλυκά είναι? Τι γλυκά είναι, Ιωάννα? Είναι διάφορα. Τα συγκεκριμένα που θέλει ο Δημήτρης, ναι, είναι εργολάβη. Η εργολάβη. Εργολάβη. Αυτό το γλυκό, αυτό το γλυκό μου ακούγεται διαπλεκόμενο. Λοιπόν, πόσα κερδίζουν οι Χολιγουντιανοί αστέρες ανά ώρα? Τι εννοείς? Για πες, για πες, για πες, θέλω να μάθω, παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία Business Insider, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για το πόσα βγάζουν κάποιοι διάσημοι. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ βγάζει 27.000 δολάρια την ώρα. 27.000 δολάρια. Στη δεύτερη θέση έχει η Kylie Jenner. Ναι. Κοντή, όχι ψηλή. Ναι. Κερδίζει 19.000 δολάρια την ώρα. Πω. Τρίτη θέση φιγουράρια, ο Αμερικανός, το οποίο τραγουδιστής τα λοιπά, ο Dwayne Douglas Johnson, ο γνωστός ως γνωστός και με το The Rock. Μέσοδα 14.000 δολάρια ανά ώρα. Πω, παιδιά, εντάξει. Χτυπάει, τεγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Έτσι. Ακολουθεί η παρουσιάστρια Ellen DeGeneres, ναι, με 9.000 δολάρια την ώρα. Φτωχάντζα. Ο LeBron James, ο μπασκετμπολίστας, ναι, 9.700. Πω, πω, πω. Η Taylor Swift με εισόδημα 9.132 δολάρια ανά ώρα. Εντάξει, παιδιά. Τελευταία στη λίστα η Beyoncé με 6.000 δολάρια. Φτωχαδάκι, δηλαδή, τελευταία στη λίστα. 6.000 την ώρα. Τίποτα. Κάμε και τα υπολογίζαμε τα δικά σου. Εσύ είσαι φτηνό. Πολύ. Ναι, ναι, ναι. Εσύ είσαι στα 200 δολάρια την ώρα. Α, 200 δολάρια, ε. Δηλαδή 4.500 δολάρια την ημέρα βγάζει. Το μήνα βγάζει 140.000 δολάρια. Εγώ, τόσα πολλά. Τόσα δεν παίρνει. Τόσα. Να ξέρει ότι οι άλλοι είναι στα 10 και στα 20.000 και εσύ στα 200 δολάρια την ώρα. Να! Χάλια! Πόσο βοηθάει στην ψυχολογία μας, ναι, ο χριστουγεννιάτικος στολισμός? Φαντάζομαι αρκετά. Έτσι, λέει, μπορεί να μας ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις από το παρελθόν. Ναι. Η τοποθέτηση του δέντρου και η διακόσμηση. Να σας πω κάτι, στολίστε. Σιγά σιγά να αρχίσει, ναι, να στολίζετε. Δεν κάνει, ναι, κακό. Μην είσαι αντιδραστικός με τα 5G και με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Σωστά. Η τοποθέτηση του δέντρου και η διακόσμηση του χώρου με φώτα, γυρλάντες κτλ. Μπορεί να προκαλέσει νοσταλγία, θυμίζοντάς μας όμορφες στιγμές από γιορτές της παιδικής μας ηλικίας και όχι μόνο. Τι ωραία, παιδιά. Λοιπόν, αποσπάει την προσοχή μας από όλα τα δυσάρεστα του 2020. Ναι. Αν και είναι σημαντικό να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματά μας, ακόμα και τα δυσάρεστα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζούμε με φόβο και άγχος όλες τις ώρες. Όχι. Ναι. Ας ευχαριστηθούμε και μερικά λεπτά. Το άγχος να το έχεις λιγάκι όταν βγαίνεις έξω, να φοράς τη μάσκα, να προσέχεις, ναι, κλπ. Οι καταστάσεις που βιώσαμε το 2020 με την εξάπλωση της πανδημίας ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Όχι, όχι, κανείς. Ούτε ήταν δικό μας το θέμα. Σωστά. Αντιλαμβάνεσαι. Σωστά. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, είναι 1η Δεκεμβρίου, καλό μήνα, μήπως πρέπει να πιάσει να στολίζει. Το όνομά σου? Δημήτρης. Δημήτρη, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Η απάντηση είναι στην Αίγυπτο. Ποια είναι η ερώτηση? Πού είναι οι πυραμίδες? Ναι, βεβαίως. Μπράβο. Για τα ζώδια που δεν είναι καθόλου χριστουγεννιάτικοι τύποι, για να ξέρετε δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν. Άδια, τρία είναι. Είναι ο Ταύρος. Και το τρίτο ζώδιο που δεν είναι καθόλου χριστουγεννιάτικος τύπος είναι ο Εγώκερος. Εγώ. Και εσύ δεν είσαι. Και εσύ, ναι, δεν είσαι. Άκου. Εννοείσαι, ρε παιδιά. Είσαι. Για λέει, θα σου πω. Λοιπόν, θέλω να του φερθούμε με στοργή. Ναι, έχουμε στοργή. Τις γιορτές μελαγχολεί για δικούς του λόγους που συνήθως δεν τους αποκαλύπτει γιατί είναι κλειστός τύπος. Ακριβώς. Θέλω να του κάνετε και γουτσου γουτσου. Τώρα συνεχίζω. Η μελαγχολία του είναι έντονη. Μισό. Αυτό είναι αντίδραση προς άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μελαγχολεί. Έτσι γελάς. Είσαι εσύ άνθρωπος που μελαγχολεί τα Χριστούγεννα? Τι ώρα θες να μου πεις? Μετά τις 9. Με συγχωρείς.
Πού ξέρεις τι νιώθω εγώ μέσα μου, ρε βλάκα. Έχω κι άλλα. Κάτσε ρε παιδιά, μην μου πεις τώρα, νιώθεις κάτι. Ναι. Είσαι τώρα δηλαδή μελαγχολικός. Όχι από τη στιγμή, αλλά τώρα που το συζητάμε αρχίζω και μελαγχολώ. Και συνεχίζω. Λοιπόν, σοβαρά με αυτούς δεν. Η μελαγχολία του είναι έντονη και βγαίνει έντονα προς τα έξω. Ακούστε τώρα. Προτιμά να περνάει τις γιορτές μόνος του και κλεισμένο στο σπίτι του. Ενώ αποφεύγει τους στολισμούς και τα ταβαντούρια, υπομονώντας να περάσουν οι γιορτές. Όχι, όχι. Ναι, παιδιά, εγώ είναι να συγκινηθείς με αυτό. Το τέσσερα, το όχι, όχι. Ναι, ξεφυλίσει. Ρίσεις! Τι? Πού πάτε! Τι διαγωνισμός είναι αυτό? Όχι, δεν είναι διαγωνισμός. Διάβασε αυτό που σου έφερα. Τι έγινε, παιδιά? Διάβασε το. Παρά το lockdown, λέει, οι Έλληνες κανονίζουν χριστουγεννιάτικες διακοπές. Μπορώ. Τι? Ρε εσείς πού πάτε? Αυξημένες πληρότητες. Παρά την παράταση του lockdown και τις δραματικές συνέπειες του δεύτερου κύματος του κορονοϊού στην οικονομία και την κοινωνία, καταγράφουν τα καταλήματα στους πιο hot χειμερινού. Η ζήτηση, λέει, για την ενοικίαση βιλών. Ναι. Ρε εσείς πού τα βρήκατε? Βιλών, σαλέ και ολόκληρων διαμερισμάτων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη έχει χτυπήσει κόκκινο. Όπως εξηγούν, οι πληρότητες αγγίζουν ακόμα και το 100%. Το παράδοξο είναι ότι παρά τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση του lockdown, δεν παρουσιάζονται ακυρώσεις. Αλήθεια, περιμένουν ακόμα. Ξαναπες το. Ρε εσείς, πού πάτε? Στην Αράχοβα η πληρότητα για ολόκληρα διαμερίσματα βίλα σαλέ για το τρίμερο των Χριστουγέννων. Αν νομίζουν ότι θα φύγουν δηλαδή, έχουν αυτή την εντύπωση. Αυξήθηκε από 80 στο 90%. Στα Καλάβρητα η πληρότητα για τις ημέρες των Χριστουγέννων αυξήθηκε από το 77 στο 82. Στο Καρπενήσι η πληρότητα για τις ημέρες των Χριστουγέννων πήγε στο 92. Τι λέτε, δεν μπορώ. Παιδιά. Ρε εσείς, πού πάτε? Πού πάτε? Πού ζω? Εγώ γιατί δεν έχω κλείσει? Έλα μου, ναι. Πάρε μου να κλείσω. Νιγηριανός Σταρ, ναι, πήγε σε γάμο μαζί με τις 6 έγκυες γυναίκες του. Πήγε, τον είχαν καλέσει, ρε παιδί μου. Έγκυες. Υποστηρίζει ότι τις άφησε εγκύους ταυτόχρονα σε μία νύχτα πάθους. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Τι απλό είναι πια? Βάζει το φλιτζανάκι, πώς βάζεις εσπρέσο, βάλε μου και εδώ, και εμένα λίγο, και εμένα λιτά, κατά. Γέμισε. Σάλλο έχει προκαλέσει στην Ιγυρία η παρουσία ενός κοσμικού άνδρα σε ένα γάμο με 6 έγκυες γυναίκες, για τις οποίες ισχυρίζεται πως όλες κουβαλούν τα παιδιά. Μάλιστα. Ο γνωστός ως Pretty Mike. Pretty Mike. Pretty Mike είναι Mike. Pretty Mike. Δεν είναι η Ιγυρία, είναι το όνομα. Και Pretty και Mike. Είπε στους χιλιάδες ακολούθους στο Instagram: ζούμε απλά την καλύτερη ζωή μας. Ο Pretty Mike είναι επίσης ιδιοκτήτης ενός νυχτερινού κλαμπ και έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι έχει πολλές γυναίκες και ότι έχει κάνει ξέφρενα πάρτι. Το καταλαβαίνω. Μπράβο του. Εντάξει, Mike. Το νιώθει. Το όνειρό του ήταν να παντρευτεί πολλές γυναίκες και να κάνει πολλά παιδιά. Όλοι έχουμε όνειρα και όλοι έχουμε φαντασιώσει. Εμένα μου βγήκαν αληθινές. Μπράβο του, ρε παιδιά. Έτσι έβαλε και τις 6 του, βάλε μου και εμένα λίγο. Και εμένα λίγο. Έτσι δεν είναι τίποτα. Και μην είναι έκλειο. Μια χαρά. Τέλειο, τροπή. Τροπή, ρε παιδιά. Πρωτομηνιά, τροπή. Η διεύθυνση εύχεται. Καλό μήνα. Καλό μήνα εύχεται. Αεροσυνοδός, λέει, call girl, ναι, στους κόλπους της British Airways. Φωτογραφίζεται καλά εν ώρα δουλειάς και δημοσιεύει τις φωτογραφίες στον οργανισμό της στο Facebook. Μάλιστα. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της εταιρείας για τον εντοπισμό της Air Hostess 71. Ναι, έτσι, ναι, λέγεται. Ναι. Έτσι έχει δώσει. Ακριβώς, ναι. Όπως είναι το ψευδόνυμό της στα social media και η οποία φέρεται να προσφέρει ερωτικές υπηρεσίες επιπληρωμή σε επιβάτες ακόμα και εν πτήση. Εν πτήση, ε. Εν πτήση ή εν στήση. Δεν ξέρω. Anyway, θα μου πείτε. Η Air Hostess. Ερχόστε σε 71. Ερχόστε εσείς και θα βρούμε. Ερχόστε εσείς και. Επιδεικνύει τα καλλίγραμμα πόδια της απλωμένα σε αεροπορικά καθίσματα, ενώ σε κάποια από τις πιο τολμηρές πόζες της σηκώνει και τη φούστα της στολής και δείχνει το κολαράκι. Α, πολύ ωραία! Του. Δεν βαριούνται ποτέ σε αυτές. Ενδεικτικά αναφέρει, λέει, ότι χρεώνει 50 λίρες το ραντεβού μέσα στο αεροπλάνο. Βέβαια, το 50 λίρες επειδή είναι φτηνό, κατάλαβα ότι δεν είναι πλήρες εξυπηρέτηση, είναι local. Πού? Είναι ακριβό, Μιχαλή, είναι ακριβό. Duty free, καλά σου. Εάν έχει ανάγκη από ψυχαγωγία ακατάλληλη διανυλίκου εν ώρα πτήση, το μόνο που έχει να κάνει είναι να μου δώσει ένα χρηματικό ποσό, θα βιώσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία όπως εσύ την προτιμάς. Έχω ανάγκη. Παιδιά, τι κάνει η British? Παιδιά, δηλαδή, τι ήταν αυτό τώρα, τι ιδέα ήταν αυτή που είχε? Να σας πω κάτι, θέλω να... Τι θέλεις να... Να πετάξω τώρα. Τι είναι αυτό? Α, η καινούριου μοίρασε εγκεφαλικά. Μάλιστα. Πόζαρε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο με βελούδινο σορτσάκι. Ωραία, εντάξει. Αν θέλετε κάποιο εγκεφαλικό, μοιράζει εντελώς δωρεάν, συμφέρει. Αυτό πάλι. Μοιράζει εγκεφαλικά. Τι να πω. Απλές οδηγίες για μια καλύτερη ζωή. Α,
για πες το, για πες το, μας ενδιαφέρει. Τα πουράκια σοκολάτας Καπρίς τα βάζουμε πάντα στην κατάψυξη. Α, σωστά. Ωραίο αυτό. Δεν το ξέρα. Το σηκώτι για να ψηθεί όμορφα από την προηγούμενη το μαρινάρουμε. Το σηκώτι το νημοσχαρίσιο. Ναι, ναι, ναι. Το μαρινάρουμε σε γάλα. Το ξέρατε και αυτό. Καλό. Το φλιτζάνι του εσπρέσο πρέπει να το ζεσταίνουμε πριν βάλουμε τον καφέ μας μέσα. Αυτό δεν το ξέρα. Ναι. Τι ωραία. Σε καλό ουίσκι εντάξει. Δεν βάζουμε πάγο. Α, είναι σκέτο, ναι. Ιδιαίτερα τα μόλτ και αυτά. Ναι. Στο καλό κρέας δεν βάζουμε μπαχάρια. Τους Σιριζέους τους έχουμε για να γελάμε και όχι για να τους πιάνουμε κουβέντα. Έτσι λέει, να το. Ρε παιδιά. Το λέει κι όμως, το λέει, να το. Το λέει. Μας είπες τόσα χρηστικά πράγματα. Και αυτό είναι χρηστικό. Σου λέει, άσου, μην του πιάνεις κουβέντα, στον να λέει, θα γελάς. Έρχεται νέα σειρά. Α, ποια σειρά. Ποια, να τη δούμε ρε παιδιά, ωραία. Από το Pornhub. Σε παρακαλώ, μην κάνε. Για πρώτη φορά θα βγάλουμε σειρά. Πού, τι είναι η σειρά. Να συντονιστώ. Με την κατάσταση λόγω της πανδημίας στον κόσμο να έχει φέρει κρίση και στον τομέα του σεξ, το διάσημο site επιχειρεί μια νέα προσέγγιση στο συγκεκριμένο πεδίο. Μπράβο! Εντελώς διαφορετική από αυτό που μας έχει συνηθίσει. Συγχαρητήρια! Κάτσε να ακούς και μετά τα συγχαρητήρια. Δεν πειράζει, θα τα δώσω εγώ. Βάει τα συγχαρητήρια. Χάρηκε για τη σειρά. Έχει πρόβλημα με πρόωρη. Η νέα σειρά ουσιαστικά θα έχει το σεξ στο επίκεντρο, με σκοπό όμως να διαπαιδαγωγήσει τα σχεδόν 70 εκατομμύρια μέλη της ιστοσελίδας με μια σειρά οδηγιών και επιστημονικών συμβουλών γύρω από αυτό. Θέλω οδηγίες, να. Α, και οδηγίες και επομένως, ετοιμαστείτε για ένα νέο sex education με βίντεο για τη γυναικεία και ανδρική ανατομία στους μυστήριους καιρούς που ζούμε. Μόνο κακό δεν θα μας κάνει. Ναι. Άμα δεν ξέρουμε πότε, θα μάθουμε. Έτσι. Κοίτα να δεις. Θα είναι εβδομαδιαία ή καθημερινή. Α, ναι, σωστό και αυτό. Όχι, σειρά σου. Νομίζω ότι θα αλλάζει δύο φορές την εβδομάδα. Ναι, για να εμπεδώσει. Πρώτα κάνει να ρωτήσει. Κάθε μέρα θα ήταν καλύτερα, Μιχάλη μου όμως. Ναι, κάθε μέρα όμως θα πρέπει να αλλάζει χέρι συχνά. Έλα τώρα. Εντάξει, τα είπατε. Τελειώσατε. Θα βγει μπανταρισμένο και με τα δύο χέρια. Φάγκελος, μπορώ να έχω τη γραμμή 6. Γραμμή 6. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποια είστε? Η Μαρία. Πάμε πρώτα να κάνουμε τις τρεις ερωτήσεις. Τι χρώμα έχουν τα πορτοκάλια? Πορτοκαλί. Έτσι, σωστό. Μ' αρέσει. Ο πόρος είναι νησί, ναι ή όχι? Ναι. Βέβαια. Παιδιά, μην βάζετε δύσκολα. Μην βάζετε δύσκολα. Ποιο είναι το όνομα, το μικρό όνομα της Μενεγάκη? Ελένη. Τέλεια. Παντρεμένη? Παντρεμένη με ένα παιδί. Oh, πόσο είναι, τι είναι, για πες μου. 4 χρονών, είναι αγοράκι. Αχού, τι ωραία. Πώς το λέμε το αγοράκι μας? Κωνσταντίνο. Να ξεκινήσουμε οικογενειακά. Ας ξεκινήσουμε οικογενειακά. Λέω να σου δώσω από τα Καρόνις ηλεκτρικά ένα σετ κουζίνες. Έχει καφετιέρα Easy, τοστιέρα Morris και blender. Ωραίο. Ένα ωραίο σετάκι. Και επίσης να σου βάλω μέσα και μια ηλεκτρική σκούπα Hoover. Ωραίο. Τέλειο. Σοβαρότατο. Τέλειο δώρο. Φανταστικό. Είναι τέλεια τα δώρα σου. Πραγματικά είναι τέλεια τα δώρα σου. Αλλά θα πάω για το φάκελο γιατί τα έχω όλα αυτά. Λέω να δώσω για τον Κωνσταντίνο ένα παιδικό ολόκληρο δωμάτιο Μοντέκο. Wow. Αξίας wow. 500 ευρώ. Έρχονται και στείλουν για τον Κωνσταντίνο δωμάτιο τρελό. Μπράβο. Μιχάλη μου. Τι? Είναι τέλειο το δώρο, πραγματικά είναι. Αλλά μόλις το έχουμε φτιάξει το δωμάτιο, θα πάω για το φάκελο. Καλά, εγώ λέω να σου δώσω 250 ευρώ για να πας στο σούπερ μάρκετ. Ωραίο! Το φάκελο. Τα ψώνια της εβδομάδας, κουκλίτσα μου. Το φάκελο. Είναι κάθε. Το φάκελο, παιδιά. Είναι... Ανοίγω το φάκελο για τη Μαρία. Έχει μία δωρεπιταγή αξίας 120 ευρώ για αγορές από το πολυκατάστημα Νότος. Μπράβο! Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, darling. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.